Η κυβέρνηση έχει αυτοπαγιδευτεί στις κόκκινες γραμμές της και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι κέρδισε τις εκλογές με υποσχέσεις που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Προκάλεσε εκλογές στο όνομα μιας νέας συμφωνίας, που τώρα αποκαλύπτεται ότι είναι χειρότερη από αυτήν που είχαν εξασφαλίσει στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και αυτό συμβαίνει διότι εντωμεταξύ η ύφεση έχει βαθύνει, έχουν παγώσει οι επενδύσεις, η ρευστότητα ασφικτιά, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει αναθεωρηθεί για φέτος από το 2% τον Ιανουάριο στο 0,5 τώρα. Και πέραν αυτών, όσο καθυστερείς να πάρεις μέτρα, τόσα περισσότερα μέτρα χρειάζεται να πάρεις. Δεν θα εγκριθεί η εκταμείευση χρημάτων από τους πιστωτές, επειδή δεν μας έχουν απολύτως καμία εμπιστοσύνη, εάν δεν πάρουν από τη Βουλή τα μέτρα. Η μισθή πρέπει να είναι συνάρτηση της παραγωγικότητας μιας οικονομίας. Όσο δεν κάνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα της οικονομίας μας, η μισθή θα παραμένει χαμηλή. Ο συνάδελφός σας, κύριος Βαρουφάκης, ακόμη και χθες, πρότεινε να κάνουμε δημοψηφίσματα, λέει, στα νησιά, για το αν δέχονται οι ντόπιοι να αυξηθεί ή όχι ή να μειωθεί. Μα με συγχωρείτε, αν ρωτήσουμε κάποιον, θέλετε να αυξηθεί η φορολογία σας, τι θα απαντήσει, τι πιστεύετε εσείς ότι θα απαντήσει. Αλλά πώς ακούσατε εσείς την πρόταση του Βαρουφάκη? Την θεωρώ εντελώς ανόητη.